οι υπηρεσίες του ΙΚΑ στην Πάτρα δεν τηρούν τον νόμο που να κολλιώνται τα αίσθημα με τη συλλογική σύμβαση που υπόγραψε η Ομοσπονδία με τους εργοδότες και το Υπουργείο Εργασίας. Ο υπάλληλος μας έλεγε άρε μάρες κουκουμάρες και να ρωτήσω τι να πω αφού είχε τον νόμο στα χέρια. Είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Ποιος υπάλληλος έλεγε? Θα τον βρει, ρώτα ποιος είναι. Είναι ποινικό αδίκημα γιατί χάνονται λεφτά και από το ταμείο μας, το ΙΚΑ, και χάνονται λεφτά οι ασφαλισμένοι από το δωρόσιμο, από τα συντάξιμα, από όταν καλωστέλνουν να πάρουν άδεια. Περίμενα, θα τελειώσω. Μόνο να ακούσω τι είπε και ο υπάλληλος. Υπάλληλος είπε ότι θα εφαρμόζω τη σύμβαση και εσέ. Ωραία, ναι. Είναι λάθος, είναι παράδειγμα. Γιατί. Αφού υπογράψει την κυβέρνηση. Δεν εφαρμόζει τη σύμβαση του κράτους και θα εφαρμόσει τις τσιγκές. Γιατί πιάνει και εσύ. Τι να δεις, τώρα έτσι το πες. Για κάτσε καλά. Έχω και δύο μήνες. Κάτσε καλά. Δεν στο έχει πει. Αν δεν στο έχει πει, έχουν άλλους τρόπους. Είναι λάθος. Υπάρχει παραγωγική σύμβαση η οποία δεν εφαρμόζεται. Αυτή είναι από πάνω. Τώρα, τι λες τώρα. Ο υπάλληλος δεν λέει ρε κάτι. Μα το δείξαμε τον νόμο, παιδί. Δεν λέει άρες μάρες που κουμάρες. Ο νόμος τι λέει τώρα. Εγώ δεν λέω ότι τα παίρνει από κανέναν. Δεν το λέω αυτό. Από κατασκευαστικές εταιρείες και πολλά μου δεν το λέω. Δεν λέω ότι τα παίρνει από κανέναν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και θέλουμε επίσης για τους συνταξιούχους, θέλουμε μέσα σε μία εβδομάδα αναλυτική κατάσταση με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου που γίνονται οι αιτήσεις για σύνταξη, γιατί έχουμε πληροφορίες και υπόνοιες ότι ενώ είναι ένας έχει π.χ. 3.000 αριθμό πρωτοκόλλου, παίρνει πρώτα σύνταξη αυτός που έχει 3.500 αριθμό πρωτοκόλλου. Σύμβαση συλλογική δεν εφαρμόζεται. Λέει ο κύριος εφαρμόζεται. Ως δικηγόρος. Εγώ στεναχωριέμαι με τον ακούω τον συνάδελφο, γιατί συνάδελφός μου είναι αυτός. Πήγε καλό άνθρωπος, εργαζόμενος έτσι. Να λέει τέτοια. Θέλω δικηγόρος εταιρείας είναι, είμαι εμένα είναι αυτός. Κατάλαβες. Αλλά εσύ είσαι αδιοκτήτης. Μια ερώτηση. Γιατί δέχεστε ένσημα λιγότερα από τη συλλογική σου σύμβαση? Αυτό δεν είναι. Δέχεται έξω. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Γιατί το δέχεται? Να συμφωνήσουμε το κράτος εδώ. Να συμφωνήσουμε όλη τη διοίκηση εδώ ότι δεν θα ξαναδεχτείτε πάλι ένσημο με 25 ευρώ. Ως διοίκηση. Και να πούμε και το σωματείο του ΙΚΑ εδώ να έρθει. Συναδελφικά, αλληλεγγύη λέμε. Και να πούμε ότι ξέρετε κάτι. ΙΚΑ, οικοδομήστε με 25 ευρώ, δεν θα ξανακολουθήσω. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε το πρώτο βήμα, Ραλέκο. Ήρθαμε γιατί οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου υποκαταστήματος, ίσως και άλλων, παρανομούν, δεν εφαρμόζουν την κλαδική σύμβαση των οικοδόμων που υπογράψαμε από τον τέταρτο μήνα και μετά και είναι υποχρεωμένοι, δέχονται ένσημα κάτω από το τραπέζι, εμείς λέμε, με τη σύμβαση της ΓΕΣΕΕ παρανομώντας, θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Αυτό πάει για κατάχρηση και ξέπλυμα χρήματος, το ξέρετε. Και το λέμε δημόσιο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί να είναι 60 ευρώ η σύμβαση και να δέχεσαι ένσημα με 30. Κάποιος τα παντελονιάζει. Και το λέμε δημόσιο. Λοιπόν, θα τηρηθεί η κλαδική σύμβαση. Και έχουν τεράστιες ευθύνες. Όπως επίσης, δεν μπορεί να συνεχιστεί το θέμα που καταθέτει ένας συνάδελφος για σύνταξη. Του βγάζουν τη σύνταξη, του δίνουν μια προσωρινή 400 ευρώ περίπου και του βγάζουν την άλλη μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια. Και επίσης παρατηρείται το φαινόμενο να καταθέτει ο Τσαπάρας πριν 5 μήνες για σύνταξη, λέω υποθετικό όνομα, να έχει αριθμό πρωτοκόλλου 3.000 και ένας που κατέθεσε πριν 20 μέρες αλλά έχει πάει σε γραφείο πρώην υπαλλήλων του ΙΚΑ και τα λοιπά που κάνει τις αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου 3.500, λέω υποθετικό και το νούμερο, να παίρνει πρώτο σύνταξη. Γιατί εκείνος πλήρωσε 3 συντάξεις στο γραφείο και δεν τις πήρε μόνο ο πρώην
αλυσίδα. Καταλαβαίνετε πώς γίνονται αυτές οι δουλειές. Θα επανέλθουμε, οργανώνουμε το συλλαλητήριο για αύριο, το απόγευμα, και οργανώνουμε την απεργία για τις 9 του Νοέμβρη. Όλοι, σαν μια αρρωθιά, θα απαντήσουμε και σε αυτά τα φαινόμενα. Καλή σας μέρα. Όχι να έχουμε μόνοι μας. Δεν φτάνει αυτό. Έχουμε έρθει πολλές φορές για άλλο μήνα και για τις 9 του μήνα. Πρέπει να φέρουμε και αλλού. Για ρωτήστε τον Παναγιώτη να δείτε πώς γίνεται η δουλειά. Το εργατικό κέντρο Πάντρα βρίσκεται δίπλα στο συνδικάτο των οικοδόμων, δίπλα στους συνταξιούχους στον αγώνα που δίνουν. Δεν θα επιτρέψουμε καμία παρανομία που γίνεται για κατάργηση της μεγάλης κλαδικής σύμβασης που υπόγραψαν με αγώνα οικοδόμοι. Δεν θα αφήσουμε, δεν θα τους αφήσουμε ήσυχους, θα ξαναρθούμε. Ούτε με τους συνταξιούχους θα γίνονται αυτά τα ταχυδάκια. Όλοι λοιπόν αύριο στο μεγάλο συλλαλητήριο το απόγευμα σε 7 η ώρα στο εργατικό κέντρο και όλα τα συνδικάτα προετοιμάζουμε τη μεγάλη απεργία στις 9 Νοέμβρη.